πολύ στον Γιάννη Κοντάκη. Κότσι, μάλλα κατάφερε να κάψει κάτι στην ψηρά, να πάρει τους βαθμούς και από ό,τι φαίνεται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι ανοιχτά μέσα για την δίκηση προγραμματός. Πες μας για το παιχνίδι πρώτα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βασίστηκε στην δύναμη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εκτός από τη δύναμη και το πάθος ήταν και παιχνίδι τακτικής. Είχα πει και από το φιλικό που είχαμε παίξει με την ομάδα, με τον Τσουρά, το καλοκαίρι, που είχαμε κερδίσει ένα 0. Είχα πει ότι η αξία της νίκης σου παίρνει μεγαλύτερη αξία από την αξία του αντιπάλου. Λοιπόν, εγώ σήμερα είδα τον Τσουρά, μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλή τακτική, εξαιρετική ρεύμα στο γήπεδο. Όμως εμείς σήμερα πραγματικά ήμασταν ομάδα με κάτι παραπάνω από ψυχή και αυτό που λέω το εννοώ. Είχα πει ότι η ομάδα αυτή αν αποκτήσει δύναμη και πάθος, κάτι το οποίο της έλειπε, θα πάρει πολύ πολλά καλά από το δύναμη στο πρωτάθλημα. Αυτό που θέλω βέβαια να σταθώ είναι στην αξία του Κουτσουρά. Ο Κουτσουράς είναι μια πολύ καλή ομάδα και η νίκη μας παίρνει μια μεγαλύτερη ακόμα αξία και βαρύτητα. Συγχαρητήρια στον όμορφο Κουτσουρά και στον προπονητή της. Πες μας λίγο ποια ήταν τα στοιχεία που έκανε το τέλος. Ποια ήταν τα στοιχεία που... Καταρχήν να σας πω ότι η ομάδα της Νεάπολης σήμερα έπαιζε με μείον 5 παίχτες. Αυτό νομίζω τα λέω. Δηλαδή όταν εγώ σήμερα προσπάθησα να πάρω από τα παιδιά ό,τι είχαν και δεν είχαν και μου το δώσανε, παίχτες οι οποίοι πήγαν στην ομάδα και τα δώσαν όλα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Επαναλαμβάνω ότι η Νεάπολη έπαιζε σήμερα χωρίς 5 παίχτες βασικούς. Τώρα δεν από ομάδα, όποιος ξέρει μπορεί να το μάθει. Να σταθώ εγώ σε ένα όνομα coach, τον Δημήτρη Πουδεσιωτάκη. Μάλιστα. Το παιδί το οποίο είναι μικρό, είναι από εδώ από τη Νεάπολη και αυτό που διανομίζει ότι άφησε η Ραφίλη πολλές υποσχέσεις για το παιδί. Θέλω να πεις και εσύ το παιδί. Καταρχήν με τον Δημήτρη δουλεύουμε από τη μέρα που ήρθα εδώ και 5 μήνες. Τι να σας πω, νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε πολλά λόγια αυτό το παιδί, ναι, έχει ταλέντο. Όμως πρέπει να είναι το κεφάλι χαμηλά. Και εγώ του δίνω ευκαιρίες και σήμερα δώσα ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και πιστεύω ότι το παιδί είναι πολύ καλό. Για τη συνέχεια τώρα, coach, για το πρωτάθλημα. Θα πω μια κουβέντα. Η Νιάπολη είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει λίγο να σκληρύνει από πολλές χαρακτήρες. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία, να γίνουμε ακόμα πιο σκληρή. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Εντάξει, η δουλειά σου να παρακολουθείτε. Έχουμε πάρα πολύ σκληρή ομάδα, με την έννοια ότι δεν δεχόμαστε πολλά τέρματα. Είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα στην άμυνα, δεν δεχόμαστε πολλά τέρματα. Για να μας βάλει αντίπαλος γκολ πρέπει να είναι σε πολύ καλή μέρα. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τα τέρματα της ομάδας. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, η Σιτία 1-1. Είμαστε στην τρίτη θέση. Πάμε για ένα τέρμι με τους Μύθους. Η ομάδα δεν πάει εκεί για να πάει να κερδίσει. Έτσι, η ομάδα πάει εκεί να κερδίσει και ό,τι βγει. Κάτι τελευταίο, γιατί το αναφέραμε πριν. Αν κατάλαβα καλά, είσαι αήττητος για 34 παιχνίδια, κάτι που το λησμονούσαμε εδώ πέρα, στην αλήθεια. Εγώ θα πω ότι αν πιστεύω, αν κάποιος άλλος προπονητής το είχε πετύχει αυτό, δεν ξέρω και εγώ πού θα ήταν δημοσιευμένο. Εγώ αυτό μόνο. Εγώ έχω πραγματικά ένα σερί 34 μάτσα αήττητος. Από το Ηράκλειο το κρατάω αυτό το σερί. Από τον Ηρακλή Ηρακλείου και στο κύπελο εδώ και στο κύπελο στο Ηράκλειο. Είμαι στα 34 μάτς, πιστεύω να μην σπάσει. Αλλά εντάξει, έχω ένα θέμα εκεί ότι ίσως αν το είχε πετύχει κάποιος άλλος, δεν ξέρω και εγώ τι θα γινόταν. Έτσι. Για μένα δεν το έχω πει πουθενά. Τώρα με την ερώτηση που μου κάνεις εσύ, το σχολιάζεις, στο λέω. Και κάτι τελευταίο, μιας που μου δίνει και ευκαιρία, πιστεύεις ότι εδώ στο Λασίθι οι νίκες που παίρνεις εδώ από τη Ηράκλειο έχουν ακόμα πιο μεγάλη βαρύτητα λόγω του ότι είσαι σε ένα ξένο πρωτάθλημα που δεν το ξέρεις και δεν το γνωρίζεις. Μην το συζητάς καθόλου. Απολύτως. Καταρχήν, εδώ είμαι 5 μήνες στην ομάδα, έχω δώσει ψυχή και σώμα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ με τα παιδιά και τα παιδιά έχουν, πίστεψέ με, έχουν δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Δηλαδή τα πράγματα στην Νεάπολη δεν είναι χαλαρά, δεν κάνουμε πλάκα. Εντάξει, έχω επιλέξει αυτόν τον δρόμο, τον δύσκολο δρόμο, όμως ο πρωταθλητισμός πρέπει να πονέσεις, έτσι. Πραγματικά οι νίκες εδώ έχουν τη μεγαλύτερη αξία σε ό,τι έχω κάνει με τον δρόμο προπονητικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.